Μπορώ να σας ρωτήσω εγώ, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Ποιος είναι ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου που διαδέχεται τον κύριο Μπαλτάκο και ορκίστηκε προχθές? Για τον κύριο Μπαλτάκο. Μπράβο. Γνωρίζετε τον προηγούμενο, τον κύριο Μπαλτάκο, γενικό γραμματέα που ήταν στην κυβέρνηση την προηγούμενη? Μα είναι μια θέση κλειδί. Μπράβο. Είναι, άρα εσείς ως πολίτες, εσείς ως πολίτες και εγώ ως πολιτικός, ποτέ δεν ξέραμε ποιος είναι ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ούτε αυτός που μπήκε τώρα, ούτε ο προηγούμενος στην κυβέρνηση Παπανδρέου, ούτε ο προηγούμενος στον πρώην πρωθυπουργό της οικουμενικής κυβέρνησης, ούτε ακόμα καλά και στην περιεποχή του Κώστα Καραμαλή. Γιατί δεν το γνωρίζουμε? Διότι δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο αυτή η θέση. Και δεν λέει τίποτα στην ελληνική κοινωνία. Δεν πρεσβεύει τίποτα στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια τεχνοκρατική θέση που ασχολείται μόνο με τα νομοπαρασκευαστικά. Ο κ. Μπαλτάκος έκανε μια γκάφα πρώτου μεγέθους. Ζήτησε συγγνώμη και απεχώρησε. Δεν έχει καμία επίδραση ούτε στη σημερινή μας εκδήλωση, ούτε κανείς θα βγει να υποστηρίξει τη θέση του, ούτε πρεσβεύει τίποτα στην κοινωνία. Άρα είναι μια τρικυμία σε ποτήρι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται και είμαι βέβαιος ότι ούτε εσείς θα με ξαναρωτήσετε μετά από μια εβδομάδα. Το άλλο θέμα το οποίο μου λέτε τώρα είναι αν υπάρχουν ακροδεξιά κτλ. Πρώτα απ' όλα θα σας κάνω μια τοποθέτηση. Ο παραδοσιακός τρόπος που χωρίζαμε δεξιά, κέντρο, αριστερά δεν υπάρχει σε αυτό που λέμε άκρα και ακρότητες. Αυτό που καταδικάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καταδικάζουν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου είναι αυτό που λέγεται σταλινισμός και ναζισμός. Ο σταλινισμός και ναζισμός που αν θέλετε καταδικάστηκε στο πιο δημοκρατικό όργανο που είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο μετέχουν 52 κράτη και ήταν το όργανο εκείνο το οποίο μας στήριξε και στη διάρκεια της δικτατορίας για να έχουμε και δημοκρατία στην Ελλάδα, έβγαλε ένα ψήφισμα και καταδίκασε εξίσου τον ναζισμό και τον σταλινισμό. Δεν λέω τον κομμουνισμό και τον εθνικισμό με την καλή του ή την πιο ακραία του έννοια, λέω τον ναζισμό και τον σταλινισμό. Αυτό το καταδίκασε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 2008. Άρα, αυτά που δημιουργούνται σε περιόδους κρίσεων, τα άκρα και οι ακρότητες, η δημοκρατία μπορεί να τα πολεμήσει και πολύ εύκολα. Μπορεί να είναι όλοι ισότιμοι συνομιλητές μας μέσα στη Βουλή, αν ο ελληνικός λαός επιλέξει να στείλει κάποια κόμματα στη Βουλή. Και δεν καταδικάζουμε ποτέ τις ιδέες, καταδικάζουμε όμως τις πράξεις, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση συζητούνται και εξετάζονται και διερευνούνται από τη δικαιοσύνη. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή η Ευρώπη, μιας και το θέμα μας είναι η Ευρώπη, έζησε δραματικά με το φασισμό και τον ναζισμό 60 εκατομμύρια νεκρούς και αργότερα και με άλλες ακραίες μορφές, οι οποίοι δημιουργήθηκαν μετά από μια μεγάλη κρίση του 1932 και έτσι ανέβηκε ο φασισμός στη Γερμανία, ο ναζισμός, η Ευρώπη αντιστέκεται και η ίδια. Άρα εμείς δεν βάζουμε στο δημοκρατικό τόξο ούτε στη δεξιά, ούτε στο κέντρο, ούτε στην αριστερά αυτούς που διαχειρίζονται ιδέες και όχι πράξεις. Άρα αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι ότι εμείς είμαστε ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα. Η ιδεολογία μας στη βάση, κατά το πρώτο συνέδριό μας που έγινε εδώ κοντά στη Χαλκιδική, είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, όπως είπαμε και στο ένατο συνέδριό μας, είναι αυτό που πιάνει από την παραδοσιακή δεξιά ως τη δημοκρατική αριστερά. Εμείς λοιπόν στο συνέδριό μας δεν είχαμε κανένα τέτοιο φαινόμενο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε την ίδια ερώτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του είχαν αναρτηθεί οι απόψεις της αριστερής πρωτοβουλίας και άλλων συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγαν, και θέλω να δω αν συμφωνείτε και εσείς αυτό, γιατί είστε και νέοι άνθρωποι, ότι στους λόχους θα μαζεύονται οι φαντάροι να αποφασίζουν ποιος είναι ο λοσυχίας, στα τάγματα ποιος θα είναι ο ταγματάρχης και στα συντάγματα ποιος θα είναι ο συνταγματάρχης. Και ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι πολιταφυλακή, η οποία θα ενωθεί με την ασφάλεια και την αστυνομία να περιφρουρεί την ασφάλεια των πόλεων. Αυτά είναι τα άκρα και οι ακρότητες. Αυτά είναι που καταδικάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά είναι που καταδικάζουμε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και αλλού να τα αναζητήσετε αυτά τα άκρα και όχι στη Νέα Δημοκρατία.